Random 5760 και 5660. 11 και 5 μήνες μετά. Αξίζει να τις αγοράσεις ή όχι? Εντάξει, σταμάτα, τις έχω καιρό και τώρα κάτσε να ασχοληθώ, αλλά ψιλοάξιζε. Έχει να σου πω μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την 5660, οπότε μείνετε προς το δεύτερο κομμάτι του βίντεο, ώστε να δείτε για ποιο λόγο θεωρώ από τις καλύτερες αγορές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ας ξεκινήσουμε στα γρήγορα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την 5760. Βγήκε τον, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου του 2019. Οπότε έχει κλείσει σχεδόν ένα χρόνο στην αγορά. Αυτή είναι η υλοποίηση της Gigabyte αόρου σειράς, που είναι λίγο πιο performance, λίγο πιο beefed up εκδόσεις. Και το καταλαβαίνουμε αυτό, μόλις την πιάνουμε στα χέρια μας και βλέποντας το πάχος αυτής της ψύκτρας. Είναι κάρτες που ναι, θέλουν καλή ψύξη. Για να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι για τη συγκεκριμένη κάρτα, η συγκεκριμένη δεν έχει κανένα πρόβλημα να ψυχθεί. Και θα σας δείξω τώρα γιατί. Λοιπόν, έχουμε ενεργή ψύξη φυσικά του επεξεργαστή. Έχουμε την WinForce, την ψύκτρα που έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στις Gigabyte και αόρους κάρτες γραφικών. Έχουμε δύο ρόφους υδρόψυξης, ενεργή ψύξη και των VRMs και φυσικά του επεξεργαστή. Δύο οχτάπινα για την τροφοδοσία του επεξεργαστή, τα οποία όλα ψύχουν των 7 νανομέτρων και στις δύο κάρτες GPU, ο οποίος είναι, μισό εδώ, έχω τη σημείωση μου, Θόδωρε, ο οποίος λέει Gigabyte στα 2010 η MHz, η δική μου, επειδή, να ξέρετε, όλα τα τεστ που σας λέω είναι σε open bench, οπότε την είδα στα 2200, 2205 συγκεκριμένα, με μέγιστη θερμοκρασία 67-68 βαθμούς. Είναι πολύ καλά. Ακόμη και για καλοκαίρι, μέσα σε κουτί, εκτός αν έχετε κάτι ιδιαίτερα φημωμένο, δεν νομίζω να δείτε πάνω από 75-80 βαθμούς. Και έτσι κι αλλιώς έχει αυτό το φανταστικό σύστημα της AMD, το οποίο ρυθμίζει συχνότητες, θερμοκρασίες και λοιπά αυτόματα. Οπότε, ναι, πλέον δεν βρίσκω λόγο, δεν υπάρχει λόγος κάποιος να κάτσει να κάνει overclock. Θα κάνει μόνο τη κάρτα. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με overclock για αυτές τις κάρτες. Ασχολήθηκα με κάτι άλλο όμως που πρέπει να κάνει συγκεκριμένες. Λοιπόν, ο αρχικός στόχος αυτού του βίντεο ήτανε να σας δείξω τι προβλήματα μπορεί να συναντήσει κάποιος σε συγκεκριμένες σειρές με BIOS, πώς να τα κάνετε update, τι διορθώσεις έχουν κλπ. Απέτυχα σε αυτό το κομμάτι γιατί και οι δύο κάρτες έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα σταθερές στην αγορά. Οπότε, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν θέλετε να ασχοληθείτε καθόλου, πάρτε τις συγκεκριμένες δύο ανάλογα με την τιμή που μπορείτε να δώσετε. Να αναφέρω ότι είναι 350 με 380 περίπου στην ελληνική αγορά τη βρήκα. Παίζει αυτή την περίοδο, λόγω κορονοϊού έπαιξε πάρα πολύ και η διαθεσιμότητα της κάρτας και η τιμή. Και για όρους, να αναφέρω ότι υπάρχει και Gigabyte 5760, συγγνώμη, αλλά με λίγο λιγότερο παχουλή ψύκτρα. Καλή ώρα σε αυτή την κατηγορία, λίγο πιο μπίφι από αυτήν που είχα δει. Και εδώ μιλάμε για την 5760, λίγο κάτω από 5 εκατοστάρικα με 5 εκατοστάρικα. Το νου σας, το review αυτό έγινε λίγο προς το τέλος της καραντίνας. Και βλέπω καθημερινά παίζουν λίγο οι τιμές και οι διαθεσιμότητες. Οπότε κάντε μία έρευνα πριν ακούσετε τι σας λέω για το κομμάτι διαθεσιμότητα και τιμή. Okay. Πάμε να δούμε στα γρήγορα λίγο τις κάρτες για να σας μιλήσω τι παίζει με επιδόσεις, με απόδοση τιμή και με τα BIOS. Συγκεκριμένα τις 5660. Είναι. Έχει ενδιαφέρον να μην συναντήσετε πολύ παλιά reviews της συγκεκριμένης κάρτας, γιατί είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον BIOS update, το οποίο την κάνει beef up αρκετά τη συγκεκριμένη κάρτα. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Μιλήσαμε για την τεράστια ψύκτρα. Μιλήσαμε για την ψύξη των VRMs. Μιλήσαμε για την τροφοδοσία. Λοιπόν, εξόδους. Στα πολύ γρήγορα. Έχουμε πάει στον κόσμο των πολλών εξόδων και την πάω πάρα πολύ την AMD και την Aorus που έκανε κάτι τέτοιο. 3 DisplayPort, 3 HDMI 2.0, όλα full 4K. Να αναφέρω ότι την έβαλα σε μια Super Ultra Wide 5K. Τις συγκεκριμένες κάρτες παίξανε μια χαρά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος όσον αφορά τις επιδόσεις σε 1440p. Έκανα 2K αυτά τα τεστ. Μπορούσα να κάνω 4K και έκανα. Δεν θα σας έχω νούμερα από 4K γιατί ήθελα να βάλω τίτλους οι οποίοι ήταν συγκρίσιμοι ανάμεσα και στις δύο κάρτες για να δείτε τα νούμερα. Γιατί την 5660 με 300 κάτι ευρώ, κάτω από 400, δεν θα είχα την απέτηση να παίζουν τα πάντα 4K τέλεια που ίσως να υπάρχει σε αυτή την κατηγορία. Okay. Οπότε έπαιξα 2K, πολλά Hertz, είναι έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή η ανάλυση για τα Hertz και η συχνότητα ανανέωσης που προτείνω. Οπότε εκεί είναι τα τεστ. RGB Fusion, RGB φωτάκια που έχει πίσω και πάνω. Παλιά ασχολούμαι πολύ περισσότερο με αυτά, τώρα έχει RGB. Αν θες τα αλλάζεις, αν δεν θες τα αφήνεις. Να πω κάτι, άρχισε να τα σβήνω τελευταία. Τέσσερα χρόνια εγγύηση. Σημαντικό. Τα 7 νανόμετρα, τα οποία τα ανέφερα, είναι
το δυνατό χαρτί της AMD αυτή τη στιγμή στην αγορά γενικότερα όσον αφορά και GPUs και CPUs και PCI Express σύνδεση με τη μητρική σας. Οπότε αν έχετε νέους Ryzen που το υποστηρίζουν αυτό, αξιοποιείτε. Απαιτείτε τώρα αυτή τη στιγμή από το bandwidth. Υπάρχουν διάφορα βίντεο στο ίντερνετ, δεν έκανα αυτό το τεστ και να αναφέρω ότι τα έκανα σε PCI Express 3 board όλα τα τεστ που έκανα σήμερα. Έχω ακούσει ότι ακόμη είναι νωρίς, παρ' όλα αυτά υπάρχει υποστήριξη, υπάρχει το PCI Express 4, καλό που το αξιοποιούν, να αρχίσουμε να προχωράμε σε τεχνολογία. Backplate, που το βλέπω να επεκτείνεται και λίγο έξω από την κάρτα, η κάρτα τελειώνει εδώ στην ουσία το PCB της και όλο αυτό είναι extra ψήξη. Αυτά, 5760, σε αυτή την τιμή αξίζει. Ναι, έχει ίδια τιμή με την 2060 Super, με συμπλήν σε επιδόσεις ανάλογα τι κάνετε, ανάλογα από το παιχνίδι, κάποια παιχνίδια λίγο πάνω, λίγο κάτω, και όχι υποστήριξη RTX. Απ' την άλλη, από προσωπική εμπειρία. 2060 και RTX τίτλοι, να παίξω? Όχι. 2060, η Super, η απλή. Και η Super σε RTX κομμάτια, δεν θεωρώ ότι έχω δει κάποια υλοποίηση που αξίζει οπτικά να ενεργοποιήσει RTX με το penalty που έχει στο frame rate. Οπότε, ανάμεσα σε αυτήν και την 2060, εκτός αν ασχολείστε με CUDA heavy applications, που είμαι δυστυχώς αυτό το use case εγώ, γι' αυτό δεν έχω μια τέτοια στο σπίτι μου, είναι αυτή. Είναι καλύτερη. Θα βάλω νούμερα από όλα τα benchmarks προς το τέλος του βίντεο, γιατί θέλω να βάλω τις 5700XT, τις 5600XT, που είναι η απλή της Gigabyte, όχι αόρους, είναι η Gaming OC, και επίσης τις 5600XT θα βάλω με τα δύο BIOS, το BIOS που ήρθε αρχικά και το τελευταίο. Το τελευταίο της BIOS, πριν μιλήσω για οτιδήποτε, έχω να πω τα εξής και γιατί πρέπει να το κάνεις. Ανεβασμένο boost clock, ανεβασμένο TGP, ανεβασμένο memory bandwidth. Από τα 12 GB στα 14 GB και πήραμε και μερικά GHz στο clock της κάρτας. Ανέβηκε φυσικά και η κατανάλωση. Βέβαια τα extra clocks και το extra thermal, τέλος πάντων, profile που έχει η κάρτα, με τον αυτόματο τρόπο που αυτόματα παίζει ανάλογα με θερμοκρασίες κλπ. Όπως είπα για την προηγούμενη κάρτα, ισχύει και εδώ πέρα. Δεν είδα μεγάλες θερμοκρασίες και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά είδα ιδιαίτερα ανεβασμένες επιδόσεις με το δεύτερο BIOS και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, καταρχάς να αναφέρω για το BIOS. Όσοι έχετε αυτή την κάρτα, μπορείτε να πάτε στα drivers, στο support μέσα της κάρτας γραφικών. Έχει το support το κουμπάκι μέσα στην Gigabyte το site. Κατεβάζετε το τελευταίο BIOS. Αν δεν γνωρίζετε ποιο είδη έχει μέσα, έχει διάφορες εκδόσεις οι οποίες αυτόματα αναγνωρίζονται από το λογισμικό, μπορείτε να κάνετε update, οπότε να πάρετε τις νέες επιδόσεις 5600XT σας. Η διαφορά που είδα στα benchmarks ήταν μέχρι και 10-12% σε κάποια παιχνίδια, κάτι που είναι αξιέπαινο. Και να αναφέρω ότι κοντά στα 350 με 380 ευρώ, η κοντινότερη Nvidia αντίστοιχη κάρτα που μπορείτε να πάρετε είναι η 1660 Ti/1660 Super, με λίγο επιδόσεις κάτω, που είναι λίγο φθηνότερη, αλλά είναι αισθητά χαμηλότερες επιδόσεις. Οπότε αυτή τη στιγμή νομίζω μιλάμε για τη βασίλισσα της 2K quote unquote budget. Τώρα λέω budget καμιά φορά και υπάρχει πλέον το πλαφόν των 350 ευρώ στη λέξη budget, αλλά δυστυχώς κάρτες γραφικών ακόμη είμαστε εκεί. Δεν πήγαμε εκεί που είμαστε στους επεξεργαστές. Οπότε λίγη υπομονή ακόμη. Ας ελπίσουμε τώρα μετά τις νέες κονσόλες που έχει αυτά τα κτίνη μέσα η AMD στις νέες κονσόλες μπορεί να βγάλει τίποτα αφού κυκλοφορήσουν και πουλήσουν. Μπορεί. Αλλά ακόμη νομίζω είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση, ειδικά με το καινούργιο BIOS. Τώρα, θέλω να αφήσετε στα σχόλια, πριν πάω στα benchmarks, κάποια κομμάτια που αφορούν αν έχετε όντως 5700 και 5600 XT, non-XT, και ποια είναι η εμπειρία σας με το κομμάτι του BIOS. Είχα φίλους που ασχολήθηκαν με Safari και είχαν θέματα, μέχρι λίγο πιο πρόσφατα που καταφέραν τα λύσαν τα προβλήματα των καρτών τους. Μπορώ να πω με άνεση ότι είχα πάνω από 15 με 20 ώρες στην κάθε κάρτα, με αρκετά παιχνίδια, benchmarks και με προσωπικό χρόνο. Δηλαδή, είναι το PC εδώ πέρα στο Deathbench, είναι το PC που χρησιμοποιώ όταν είμαι στο στούντιο και δεν κάνουμε δουλειές. Και δεν είχα ούτε μισό κρασάρισμα, ούτε μισό κόλλημα και μάλιστα με πολύ ιδιαίτερη περίεργη οθόνη που τεστάρω αυτή την περίοδο, βίντεο σύντομα. Πάμε στα γρήγορα στην ψήξη. Λίγο λιγότερο beefy ψήξη από την αόρους λύση της 5700XT, γιατί μιλάμε για την Gaming OC. Δύο και κάτι ψηλά PCI Express, οπότε εντάξει, έχουμε ξεχάσει ήδη πολλαπλές κάρτες. Gaming δεν το συζητούμε, δεν το βάζω καν σε κριτήρια. Ενεργή ψήξη των VRMs βλέπουμε στο πλάι. Λίγο το PCB να πω ότι τελειώνει κάπου εδώ, οπότε έχει έξτρα την ψήξη. Έχουμε RGB μόνο στο Gigabyte το λογότυπο για αυτή την περίπτωση. Και όχι μπροστά στην κάρτα όπως έχουμε τις αόρους. Είναι
το λίγο πιο budget εντός εισαγωγικών κομμάτι. Θεωρώ αυτή την ψήξη αρκετή για την 5600XT. Ναι, δεν είδα πάνω από 68 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, βλέπω σημειώσεις μου εκεί πέρα. Επαναλαμβάνω, open bench, δεν ήταν σε κουτί. Οπότε βάλτε μερικές θερμοκρασίες, βάλτε και να πάει Αύγουστος για μερικούς. Okay, μην το παίρνετε. Δηλαδή, αλλά δεν θα δείτε μεγαλύτερες θερμοκρασίες, θα δείτε λίγο χαμηλότερα clocks. Επειδή είπαμε, έχει αυτόματη ρύθμιση αυτού του κομματιού. Τροφοδοσία, ένα οχτάπινο για όσους ενδιαφέρεστε για αυτό το κομμάτι. Είπαμε, η κάρτα έχει με το νέο update 160 watt maximum απέτηση, οπότε λοιπόν θα υπάρξει ή έχει υπάρξει μάλλον αυτό το κομμάτι πάρα πολύ σε σχόλια κάτω από βίντεό μας. Όταν προτείνω 600 τροφοδοτικά για κάποιο combo CPU, GPU, μνημόν κλπ. Ακούσατε τώρα ότι αυτή η κάρτα έχει 160 watt maximum TGP που είναι μέγιστη κατανάλωση ας πούμε και 160 watt. Δεν ισχύει ακριβώς έτσι, αλλά ας το πούμε χονδρικά ότι ισχύει αυτό. Πολλές φορές οι κατασκευαστές για να είναι σίγουροι για μια κάρτα σου λένε ότι χρειάζεται 700 τροφοδοτικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται 700 τροφοδοτικό για αυτή την κάρτα. Okay. Γιατί δεν ισχύει. Okay. Το παίζουν λίγο ασφαλείς οι εταιρείες έτσι ώστε να μην γίνει καμιά γκάφα. Γιατί υπάρχει 700 τροφοδοτικό Platinum και υπάρχει 700 τροφοδοτικό που θα ανατιναχτεί μόλις συνδέσεις κάτι που θέλει 200. Οπότε ο κατασκευαστής για να είναι ασφαλής προτείνει αυτό. Αυτό που προτείνω εγώ. Πάρα πολλοί κατασκευαστές τροφοδοτικών έχουν calculators, PSU calculator, να γράψετε στο διαδίκτυο. Μπορείτε να βάλετε τα χαρακτηριστικά του PSU σας και να δείτε ποια τροφοδοτικά της μάρκας του κάθε κατασκευαστής προτείνει κιόλας. Έχει EVGA, έχει σίγουρα έχω χρησιμοποιήσει. Έχει Cooler Master, σίγουρα έχω χρησιμοποιήσει. Έχει NZXT, έχουν όλοι για να πουλάνε τροφοδοτικά. Οπότε μην τρελαίνεστε αυτά τα νούμερα και μην με σπαμάρετε με αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται 700 watt για αυτή την κάρτα. Ωραία. Εξόδη, λίγο πιο budget και εξόδη, γιατί μιλάμε για λιγότερο premium λύση. Ένα HDMI. Και 3 USB-C. Επίσης δεν είχα πρόβλημα με τεράστιες αναλύσεις. Μπορεί να κάνει drive 4-5 οθόνες. Κάτσε, μου κάνει μια διαφήμιση πίσω ενδιαφέρουσα η 5600XT. Είναι εδώ αν ισχύει. Α, δεν λέει κάτι, όχι, την 5700 το έλεγε. Γιατί λόγω πολλές εξόδους, εδώ σου λέει, κοίτα, μπορείς να κάνεις drive 6 οθόνες. Γιατί έχω πολλές εξόδους. RGB Fusion για το πάνω είπαμε. Windforce φανάκια. Εντάξει, έχω κουραστεί να μιλάω για κάρτες γραφικών. Άρχισα να προσπερνάω κάποια χαρακτηριστικά των καρτών γραφικών, γιατί είναι πλέον σημασία έχει οι σελίδες που θα δείτε συνέχεια. Οπότε, benchmarks, τι έκανα. Παίρνω το σημείο μου μπροστά, Θοδωρή, δεν μπορώ, γεράσαμε, δεν βλέπω μακριά. Και για τις δύο κάρτες έκανα τα κλασικά, τα 3D Mark, Time Spy και άφησα το Fire Strike, εκεί να υπάρχει. Έπαιξα λίγο Nvidia τίτλοι, Assassin's Creed, τα κλασικά, Odyssey, Far Cry New Dawn, ό,τι πιο πρόσφατο είχα σε τίτλους τους. Rise of the Tomb Raider, γιατί το κάνουν όλοι και ακόμη είναι καλό benchmark και έχει ωραίο benchmark mode. Και έβαλα λίγο Batman, λίγο old school. Ξεστή, είχε εκείνα τις Nvidia τα Hairworks που δεν έχουν αυτές, αλλά έχει ωραία φεδάκια και επίσης έπαιζε Super Ultra Wide. Οπότε, ας εμίσχο τα έβαλα. Όλα τα τεστ τα έκανα σε 2K με maximum τα settings, με το anti-aliasing κάπου προς τη μέση. Αναφέρω σε όλες τις καρτέλες, θα αναφέρω ακριβώς τα νούμερα. Ωραία, συμπέρασμα. Έχεις κοντά στα 5 εκατοστάρικα και θέλεις να πάρεις μια κάρτα γραφικών, νομίζω εδώ είναι η λύση σου. Η 2060 Super είναι καλή, αν θες RTX Spartan, αν χρειάζεσαι CUDA Core Spartan, αλλά αυτή είναι καλύτερη. Απλά και ωραία τα πράγματα. Επίσης, έχω εθιστεί στις εξόδους συγκεκριμένες αόρους, ειδικά στο case που έχουμε το VR και export για capture κλπ. Και έχουμε πολύ HDMI και DisplayPort ανάγκη. Είναι φανταστική η συγκεκριμένη. Απ' την άλλη, για αυτή τη τιμή, κοντά στα 3,5 εκατοστάρικα, δεν υπάρχει καλύτερη κάρτα. Απλά, ειδικά με το τελευταίο BIOS που δίνει και ένα συν 10% στις επιδόσεις. Γιατί ήδη, από τη 1660 Ti, η συγκεκριμένη κάρτα ήταν πάνω κάτω στα ίδια. Αλλά πήρε ένα 10%. Οπότε είναι 10 με 10% ταχύτερη της 1660 Ti, η οποία δεν έχει και RTX.
Οπότε εδώ είναι λίγο πιο no-brainer. Ελάτε στο Discord group, το οποίο είναι στην περιγραφή, να κάνουμε κουβέντα για το συγκεκριμένο πράγμα και τις συγκεκριμένες κάρτες. Εγώ την μία θα την ξαναβάλω πίσω στο test bench τώρα να παίξω. Γιατί είναι ωραία. Καλή RTX, ωραίο το buzz, αλλά νομίζω για την τιμή είναι ok. Και περιμένουμε τι θα μας φέρει η AMD στα κοντά, γιατί κάτι μου λέει ότι ήταν μια μίνι εισαγωγή αυτή και ότι έχουμε κάτι καλό. Εδώ πάτα να δεις παλιό βίντεο, εδώ πάτα να κάνεις subscribe, εκτός αν ο Θόδωρος θα βάλει ανάποδα για να φαίνομαι χαζός. Γεια σας.